Το θρελικό ξενοδοχείο Βερεγκάρια, το ξενοδοχείο των Βασιλιάδων, όπως πολλοί το χαρακτήρισαν, γυρεύει επενδυτή. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πληστηριασμός για την πώλησή του, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να διεκδικήσουν ένα από τα σπουδαιότερα καταλύματα του 20ου αιώνα στην Κύπρο. Το Βερεγκάρια ξεκίνησε γύρω στο 1926 και γύρω στο 30-31 άρχισε να φιλοξενεί τους πρώτους επισκέπτες. Μπορώ να πω ότι ήταν το καλύτερο ορεινό θέρετρο της ορεινής Λέμεσου. Είχα φιλοξενηθεί κατά καιρούς διάφορες προσωπικότητες. Να πω την πριγκίπισσα Βερεγκάρια της Αγγλίας, του Ριχάρτου. Να πω το Φαρούχ της Αιγύπτου, ο οποίος ήταν τακτικός επισκέπτης και έμεινε μόνιμα στη σουίτα πάνω που βλέπετε, πάνω από την είσοδο. Εδώ ήταν οι δύο σουίτες. Από το 80 και μετά άρχισε η φθήνουσα του πορεία, μπορώ να πω. Πρέπει να βγάλεις τα πουτσια να μπεις μέσα, έλαμπε. Ήταν το καλύτερο ξενοδοχείο, όχι της Κύπρου, της Μέσης Ανατολής. Όχι πολυτελές, πολυτελέστατο. Τα καρσόνια με τη στολή του. Ο μύθος του στοιχειωμένου ξενοδοχείου συνοδεύει το Βερεγκάρια εδώ και χρόνια. Λέγεται ότι στο εσωτερικό του υπήρχε μία τοιχογραφία που απεικόνιζε τον χορό της Κολάσεως. Όποιος την αντίκριζε θα συναντούσε το κακό στη ζωή του. Ένας άλλος μύθος γράφτηκε εδώ, στην πισίνα του ξενοδοχείου, που λέγεται πως είχε πνιγεί μία νεαρή κοπέλα. Έκτοτε, οι ένοικοι του ξενοδοχείου έβλεπαν τη σιλουέτα της κοπέλας στο καθάριο νερό της πισίνας κάθε βράδυ. Εμβληματική όλη η χώρα του ξενοδοχείου. Αυτός ο χώρος ήταν η σαλοτραπεζαρία, όπου οι διάσημοι επισκέπτες απολάμβαναν το γεύμα τους. Το ξενοδοχείο Βερεγκάρια ήταν φημισμένο τόσο για την κυπριακή του, όσο και για την γαλλική του κουζίνα. Τώρα βρισκόμαστε στο χώρο της κουζίνας. Ήταν οι φούρνοι, οι ψισταριές και από εκεί οι δύο πόρτες που βλέπετε βγαίναμε προς την τραπεζαρία. Εδώ στη γωνία βάζαμε, για να καταλάβετε, ήταν τραπέζια, ψυγεία κλπ. Και ήταν τα ίδια για το πρωινό. Εδώ. Από εκεί βλέπετε υπήρχε γεντζάκι και υπήρχαν εδώ οι γραμμές που σερβίραμε τον κόσμο. Το Βερεγκάρια στην τωρινή του μορφή θεωρείται σχεδόν ετοιμόρροπο και συστήνεται η αποφυγή εισόδου στους εσωτερικούς του χώρους.